σήμερα Δευτέρα, 9 Οκτωβρίου 2023. Χέρπινγκ στο γνώριμο μέρος εδώ, ανατολικά στη Θεσσαλονίκη, Ελαιόρεμα, Ρέμα Τούμπας, Ρέμα Πηλέας κλπ. Κόψαν τα χόρτα τώρα, προηγουμένως είχε πολλά εδώ. Εντάξει, τα πιο πολλά είχαν αφήσει σπόρους και να τα κόψουν τώρα, τελείωσαν το κύκλο τους. Κινούμαστε πιο εύκολα, απ' την άλλη τα ζώα δεν κρυφτούν τόσο εύκολα, αν και πιο κάτω έχει να κρυφτούν. Ακόμα είναι μέρα, πιστεύω ότι θα βρούμε και ημερόβια και μετά το βράδυ θα βγουν τα νυχτόβια. Ξεκινάμε από εδώ πάνω λοιπόν, κάτω από τη γέφυρα, για να δούμε τι θα έχει σήμερα. Πρώτο έβριμα εδώ, ένα νεκρό ποντικάκι και το τρώνε σφίκες. Επιστρέφει στον κύκλο της ζωής λοιπόν. Τώρα τι έπαθε δεν ξέρουμε. Εντάξει, υπάρχουν πολλά τακτικά εδώ και άλλα ζώα τα τρώνε. Έχει και αδέσποτες γάτες δυστυχώς, αλλά έχει και πολλά άλλα άγρια ζώα που τα τρώνε. Κάτι έγινε. Στο ρέμα βρισκόμαστε, αλλά ακόμα δεν έχει νερό. Δηλαδή, μάλλον από το χειμώνα θα αρχίσει να τρέχει να έχει μόνιμο νερό. Τώρα θα έχει σειρά λιμνών πιο πολύ. Αν και έχει κάποιες μικρές συνεισφορές από κάτω, έχει κάποιους αγωγούς. Κάτι υπογειοποιημένα, κατεστραμμένα ρέματα που το τροφοδοτούν πιο κάτω. Και ευτυχώς έχει νερό και ζωή. Αλλά εδώ πάνω ακόμα δεν έχουμε νερό. Πιο αργά θα έχει. Να έτσι και μια νεκρή, μικρή τεστούντο χερμάνι. Δυστυχώς πνίγηκε στο κανάλι. Ή γλίστρησε, ή από τις βροχές. Έγινε τα μικρά γενικώς ανεβάλλοντα. Ακόμα έχει μαλακό και λίφος. Είναι γύρω στα 5 εκατοστά, δηλαδή έχει μεγαλώσει. Δεν είναι ογέννητο. Και ακόμα είναι ολόκληρη. Δεν έχει φαγωθεί. Απλά στα πλακίδια της φεύγουν σιγά σιγά μέσα στο ρέμα. Θα την ξαναρίξουμε μέσα, μήπως την φάνε άλλα ζώα, ίσως καμιά γραμμωτίνη ροχελώνα, τουλάχιστον κάπως θα αξιοποιηθεί. Αλλά γίνονται και αυτά στη φύση. Καμιά φορά σε καταιγίδες πνίγονται ακόμα και μεγάλες. Πώς αυτή ήταν μικρή, μικρές παράγονται πολλές, δεν είναι τόσο μεγάλο πρόβλημα για τον πλαισμό, να το κάνουμε μερικά μικρά, αλλά πάλι είναι κάπως να τον παρακολουθείς, αλλά έτσι είναι. Λοιπόν, θα την αφήσουμε. Δεν ξέρω τι γίνεται. Είχε όλο νεκρά, αλλά θα βρούμε σε λίγο και κάτι ζωντανό. Πελοφύλαξη βατράχια έχει και μετάμορφα. Έχει απλώς φεύγανε. Θα βρούμε και πιο μετά. Αυτά δεν είναι σπάνια. Ψάχνουμε κάτι άλλο. Να έτσι μια μικρή χαριτωμένη μαουρίμη ριβουλάτα, γραμμωτίνα ροχελώνα. Κλασικό κάτοικο του ρέματο και πολύ ανθεκτικό είδο σε οποιαδήποτε ποιότητα νερού. Αυτή είναι μικρή, είναι γύρω στα 12 εκατοστά. Μπορεί και 11 με τρεις τρόπιδες στο καβούκι έντονες. Και ουρά που είναι παχιά και αμάρα είναι πέρα από το τέλος του ραχαίου θηρεού του κελίφους, άρα είναι αρσενικό. Και αρχίζει να σχηματίζει και το κύλωμα από κάτω. Βλέπετε από κάτω μαύρο, πλάστρο μαύρο κυλιακό θηρεό. Και τα αρσενικά όταν είναι μεγαλύτερα θα είναι ακόμη πιο κύλα. Αρκετά δραστήρια αυτή, πήγε να μου φύγει και έβγαλε και μόσχο. Μυρίζεται σαν χαλασμένο ψάρι, σαν βάλτο. Έχει δύο αδένες πάνω από την ουρά. Μπορεί και να κατουρίσει αλλά και να ρίξει. Μόσχο είναι αυτό που μυρίζει. Και αυτή είναι η άμυνά του συνήθω. Αλλά τώρα ηρέμησε, δεν τρέχει πολύ. Μπορεί να βγει και καμία φωτογραφία και θα την αφήσουμε. Και η δεύτερη μαουρέμιση ριβουλάτα, αυτή είναι γύρω στα 18 και το στα 17. Ωραίο αρσενικό. Πριν ήταν μέσα, ο κουάζει βάτραχο. Σχεδόν τέλειωσε η εποχή να παρακολουθήσει. Για να δούμε, θα βγει. Πριν είχε βγει, για να την γυρίσουμε στο νερό. Αν δει το νερό, αναπτερώνονται οι ελπίδες της και βγαίνει. Νάτι. Νάτι, βγάζει και το κεφάλι. Αυτή έχει και ωραίο κεφάλι, μεγάλο. Και λέγεται γραμμωτή γιατί ο λαιμός έχει γραμμές. Τώρα δεν το πολύ δείχνει. Έχουν πολύ μακρύ λαιμό, συνήθως δεν το βγάζουν. Όταν τις πιάνουμε, μερικές όμως το βγάζουν. Νάτι. Και βλέπουμε από κάτω η ουρά πάλι είναι παχιά. Η αμάρα είναι πιο έξω. Αλλά το καβούκι δεν είναι τόσο κύλο όπως σε άλλα αρσενικά. Δηλαδή ακόμα έχει να μεγαλώσει. Ακόμα μεγαλύτερες ηλικίες αρσενικά έχουν ακόμα πιο κύλο κυλιακό θηρέο. Ωραία, δυνατή χελώνα. Φυσικά όλες εδώ τρώνε καλά. Δεν τους λείπει τίποτα. Όλες είναι υγιείς. Κατούρισε και λίγο. Αυτή δεν έβγαλε πολύ μόσχο. Δεν ενοχλήθηκε τόσο. Θα βγουν φωτογραφίες λοιπόν. Σίγουρα είναι μικρή. Μπορεί και αυτή να αρχίσει να βγάζει και το λαιμό τώρα. Και θα τις αφήσουμε. Ωραίες χελώνες. Σίγουρα έχει κι άλλες. Θα βρούμε κι άλλα ζώα μετά. Λοιπόν, ήρθε η ώρα να την αφήσει στο νερό. Η μεγάλη τουλάχιστον βγήκε φωτογραφία. Εδώ είναι η σημεντένια όχθη. Τώρα θα δει το νερό. Νάτι, γλίστρισε μέσα. Και έτσι φεύγει. Νάτι και μικρή. Και αυτή φεύγει στο νερό. Ωραία. Νάτι και μια ακόμα μικρή μαουρέμιση μέσα στα καλάμια. Αυτή φαίνεται επίσης νερό αρσενικό, αλλά δεν είμαι σίγουρος. Αλλά ναι, φαίνεται. Ναι, νερό αρσενικό. Πολύ δραστήρια. Δείτε πώς τρέχει. Και έβγαλε και μόσχο. Τώρα είμαι λοιπόν, βρήκα το λεγόμενο ναύσταθμο των μαουρέμις. Και πάμε να βρούμε εδώ. Βρήκα τουλάχιστον 6 μέσα. Κάποιες δειγματικά θηλυκές. Νάτι, δείτε πόσο μακρύ λαιμό έχει. Τρέχει. Θα την αφήσουμε μέσα και μετά θα βρούμε κι άλλες. Λοιπόν, αφήνω το μικρό. Δείτε εδώ.
λιβάδια από τριχοειδή άλγη. Και λοιπόν εδώ είναι το μυστικό. Κάτω από εδώ από το σπάσιμο του τσιμέντου κρύβονται μαουρέμις. Αυτό για παράδειγμα είναι τεράστιο θηλυκό. Είναι τεράστια. Πανέμορφη μαουρέμις. Γεμάτη, φαίνεται ότι είναι θηλυκό. Από κάτω ίσιο. Θα βγάλω μερικές, θα καταγράψω μερικές όμορφες και μετά θα τις αφήσουμε πίσω. Τώρα εδώ, μέσα εδώ ηχωμένο ένα μαουρέμις. Δείτε πως κάθισε έτσι η αγώνια. Μάλλον πάνε να κοιμηθούν σε λίγο, αλλά ακόμα δεν κοιμούνται. Αυτή πήγε μέσα. Αλλά τη τραβάμε και ένα ωραίο θηλυκό. Λίγο πιο αδύνατο όμως από εκείνο. Αλλά πανέμορφο. Να το. Κι άλλο μικρό μαζί με τις μεγάλες. Όταν είναι πολύ μικρές δεν είναι μαζί με τις μεγάλες, αλλά όσο περνάει ο χρόνος, μετά έρχονται με τις μεγάλες. Για να δούμε αυτήν. Αυτή φαίνεται για αρσενικό. Όχι, για μικρό θηλυκό. Να τη. Οπ. Το κακό είναι τριχοειδής άλγη. Αποκρύπτει την ομορφιά των μαουρέμις. Να τη. Αυτή έχει τις τρόπιδες πιο έντονη. Είναι νεαρή. Ας την αφήσουμε να μπει εκεί μέσα. Να ξεκουραστεί. Αν και ακόμα νωρίς είναι. Αυτές μέσα είναι. Και εδώ έχει ένα τεράστιο. Αλλά αυτό είναι καλά σφινωμένο εδώ. Μπορεί να μην το βγάλω, θα δούμε. Δίπλα έχει μια άλλη πίσω. Η οποία κατάλαβε τι γίνεται και πάει πιο μέσα. Είναι ωραία. Μία εδώ, μία μέσα. Αυτό το μέρος είναι παράδεισος για χελώνες. Πάμε εδώ. Και εδώ. Για να την ξεμπλέξω. Αυτή είναι μικρή. Την θέλουμε αυτή. Για μια φωτογραφία. Έτσι. Αυτή φαίνεται για μικρό θηλυκό. Έτσι. Πολύ ωραία. Αυτή την κρατάμε για φωτογραφία. Και συνεχίζουμε. Και ένα νερόφιδο, Natrix Natrix. Μαζί με τις χελώνες. Άλλωστε δεν έχουν κάποιο θέμα. Οι χελώνες δεν θα φάνε νερόφιδα. Ίσως τα πολύ μικρά, αλλά πολύ δύσκολα. Τα νερόφιδα δεν πειράζουν τις χελώνες. Ίσως τα νεογέννητα χελωνάκια, αλλά αυτά ζουν αλλού. Δεν ζουν σε ίδια περιβάλλοντα με τις μεγάλες. Αυτό θα το δούμε σε λίγο από πιο κοντά. Τώρα γλιστράει, δείτε πάει προς τα κάτω. Θα το δούμε σε λίγο. Νάτι λοιπόν και μαουρέμις. Δεν διάλεξα τελικά το πιο ζωηρό θηλυκό, αλλά είναι μέσα στο καβούκι. Αλλά είναι μεγάλη, έχει φάει καλά, έχει δυναμώσει. Είμαι σίγουρα πάνω από 20, πλησιάζεται 25 εκατοστά. Από κάτω έχει κάποιους αποχρωματισμούς, χαρακτηριστικό όσων μεγαλώνουν σιγά σιγά. Και φαίνεται να έχει ξυθεί σε διάφορα μέρη, γιατί κρύβεται σε αυτό το σκληρό μέρος. Και όσο περνάνε τα χρόνια, μαζεύονται αυτά. Αλλά αυτά είναι εντελώς επιφανειακά, δεν είναι κάτι. Είναι υγιέστατη, είναι παχιά, είναι γεμάτη. Η καλύτερη μαουρέμις. Καλά, έχει και άλλες τέτοιες μεγάλες, αλλά είναι από τις μεγαλύτερες εδώ. Την αφήνουμε λοιπόν μέσα. Η μικρή βγήκε φωτογραφία, έφυγε. Μια μεγάλη δεν συνεργάζεται, θα την αφήσω μέσα. Και ένα μικρό μαουρέμις, το οποίο είναι το πρώτο επιβεβαιωμένο νεαρό θηλυκό. Η διαμάρα είναι περίπου στο τέλος του ραχείου θηρέου. Μικρό θηλυκό λοιπόν, όχι μικρό αρσενικό όπως συνήθως. Την αφήνουμε μέσα και συνεχίζουμε. Μια θηλυκή που επιτέλους καταδέχτηκε να βγει. Μια πανέμορφη, μεγαλοπρεπής, βαριά μαουρέμις ριβουλάτα. Που δεν έβγαλε ούτε μόσχο ούτε τίποτα. Έχει λίγο τριχοειδή άλγη, την πετάμε. Πολύ ωραίο ζώο. Και αυτή έχει λίγο αποχρωματισμό από κάτω. Μοιάζει με εκείνη, αλλά δεν είναι η ίδια. Είναι πιο γυαλισμένη. Και οι τρόπιδες φαίνονται πιο έντονα. Γενικώς όσο μεγαλώνουν, οι τρόπιδες μειώνονται. Πολύ ωραία χελώνα αυτή. Αυτή μπορεί να βγει και φωτογραφία. Αν δεν φύγει αμέσως στο νερό. Λοιπόν, ας δούμε από κοντά το Natrix. Είναι αυτό εδώ λοιπόν. Ωραίο νερόφιδο. Πολύ ήσυχο. Δεν έβγαλε πολύ μόσχο. Και βλέπουμε πως είναι λεπτό, μακρύ. Φαίνεται να είναι θηλυκό. Εγώ πιστεύω ότι είναι θηλυκό. Δείτε, η ουρά ξεκινάει στενή. Τα αρσενικά έχουν κάπως πιο παχιά ουρά. Πάμε να δούμε τα χαρακτηριστικά του. Βλέπουμε τα Natrix έχουν ελαφρώς τριγωνικό κεφάλι. Και καμιά φορά πλατέουν το λαιμό του σαν να απειληθούν. Αυτό δεν μας το έκανε. Και κάποιοι τα μπερδεύουν με οχέζες τύπος. Αλλά δεν είναι. Δεν έχουν ούτε κερατάκι. Έχουν στρόγγυλες κόρες. Και το κεφάλι είναι πάλι μακρόστινο. Δεν είναι το ογκώδες της οχιάς. Και ο λαιμός είναι χοντρός. Η οχιά εξέχει πολύ. Έχει πολύ έντονο τρίγωνο και μετά στενό λαιμό. Και το σώμα λεπτό, μακρύ. Με λεπτή μακριά ουρά, μοτίβα καμία σχέση. Αυτό το Natrix έχει τα κλασικά μοτίβα των νερόφιδων. Βλέπουμε εδώ κολάρο στο λαιμό, δύο σημάδια που ενώνονται σε κολάρο και δύο φωτεινές γραμμές κατά μήκος του σώματος όπως έχουν τα πιο πολλά βαλκανικά. Και ελαφρώς κόκκινο καφέ χρωματισμό, κάποιον ακόμα πιο έντονα κόκκινα. Και από κάτω βλέπουμε σκακερωτό μοτίβο μπροστά, αλλά όσο πιο πίσω πάμε, το μαύρο ενώνεται στη μέση και κάνει κυματισμούς. Αυτό το έχω προσέξει και σε άλλα άτομα από εδώ, από αυτό το ρέμα. Και σε μερικά αυτό επεκτείνεται σε όλη την κοιλιά. Είναι πιο ιδιαίτερο από τα κλασικά Natrix. Γενικώς έχουν πολύ μεγάλη ποικιλομορφία στα μοτίβα. Τα χρώματά τους είναι απλά. Είναι χρώματα καμουφλάζ, σε ριχά νερά, σε λασπόδι νερά, σε ρίζες κλπ. Αλλά το τι σχέδια θα έχουν ποικίλει πάρα πολύ. Βλέπουμε έχει
τροπιδωτές φωλίδες, κλασικό Natrix, και πρόσεξα και κάτι άλλο που δεν θα έπρεπε να έχει. Πάμε να δούμε εδώ. Στο πρώτο τέταρτο του σώματος βλέπετε εδώ κάτι να εξέχει. Είναι κάτω από τη γραμμή των πλευρών, δεν είναι σπασμένο κόκαλο κάτι τέτοιο, είναι κάτι που έχει καταπιεί. Από ό,τι φαίνεται, κατάπιε κάποιο βοτσαλάκι, κάτι τέτοιο. Πιστεύω πως θα το βγάλει. Δεν μπορούμε να τον κάνουμε να το βγάλει. Μπορεί να τραυματιστεί πιο πολύ αν προσπαθήσουμε κάτι. Αλλά μάλλον κάτι μύριζε σαν βάτραχο. Μάλλον ήταν κολλημένο μαζί με τριχοειδή άλγη όταν κατάπινε ένα βάτραχο, κάτι τέτοιο. Και κατάπιε ένα βοτσαλάκι. Δεν είναι πολύ μεγάλο, είναι στην άκρη τη κοιλιά. Πιστεύω πως θα βγει. Γενικώς τρώνε βατράχους. Εδώ έχει πολλά αμφίβια να φάνε και φρύνους μπορούν να φάνε. Και επίσης μπορεί να βγουν σε ξηρά να φάνε και σαύρες, μερικές φορές τροχικά πιο σπάνια, αλλά κυρίως αμφίβια. Δείτε πόσο ήσυχα κάθεται. Πιάστηκε και με την ουρά του. Πώς πλέχτηκες. Να το. Πολύ ωραίο Natrix λοιπόν. Νερόφιδο. Εννοείται ότι θα βγει μια φωτογραφία. Δείτε ακόμα μια φορά εδώ το κεφάλι. Δείτε από πάνω και από κάτω. Θα βγει φωτογραφία και θα το αφήσουμε εδώ στο ρέμα. Ήταν μαζί με τις χελώνες. Αρμονικά και ειρηνικά. Καθόταν μαζί με τις γραμμωτές νεροχελώνες. Όχι και τόσο ειρηνικά με τα βατράχια, αλλά με τις χελώνες είναι μια χαρά. Να το λοιπόν. Τώρα επιτέλους βάζει και μόνο του φλας. Πριν δυσκολευτήκαμε, αλλά βγήκε φωτογραφία. Κάθισε και ήσυχα. Και τώρα επιστρέφει πίσω στο ρέμα του να κυνηγήσει τα βατραχάκια του. Φύγε. Εκεί. Μπήκε στο νερό. Ισόποδα. Δείτε πόσα πολλά. Εδώ κάτω. Καμιά τριανταριά ισόποδα σίγουρα. Μάλλον είναι τα αρμαντήλο φοκινάλης που έχει εδώ. Άρα και μια ψαλίδα. Έχει πάρα πολλές. Μπορεί να είναι εποχή αναπαραγωγής, δεν ξέρω. Σύντως στην άνοιξη τις βρίσκεις και φροντίζουν και τα μικρά για ένα διάστημα. Τότε έχουν ζήσει τα μικρά. Τώρα για κάποιο λόγο έχουν μαζευτεί πολλές και στο έδαφος και στα δέντρα. Αλλά τώρα με το φως, άμα καθίσεις από λίγο από πάνω, τους φεύγουν αμέσως. Νάτος και ο σκαντζόχυρος εδώ, ερινάκιος, ρωμάνικος, ενήλικο, παχύ. Τώρα τρέφονται και λίγο παραπάνω για να μαζέψουν λίπος για τον χειμώνα. Είχε γίνει μπάλα, δεν τον προλάβαμε έξω, γι' αυτό δεν σας τον δείξαμε κάτω. Το ίδιο είναι, θα το κρατάω. Και είναι ζεστό. Και νομίζω πως λίγο κινείται. Θα αφήσουμε κάτω, αλλά δεν νομίζω στην κάμερα να ξετυλιχτεί. Έχει κάποιες που κάθονται με το κεφάλι μπροστά στο φλάς, αλλά αυτός δεν είναι από αυτούς. Εδώ είναι λοιπόν. Ακόμα δεν ξετυλίγεται, θα τον αφήσουμε και θα φύγει. Να και οι παχύλους φλάβιπες και είναι χιλιαποδαρούσα. Είναι γύρω στα 6 εκατοστά, κάποιες μεγαλώνουν ακόμα λίγο, αλλά είναι ενήλικο. Πάντα το μυρίζουμε αυτό, βγάζει μια αμυντική ουσία που λέμε ότι φέρνει τύχη. Και να το συνηθίσεις μετά το θέλεις. Και είναι και καλό εντομοκτόνο, το τρίβεις έτσι πάνω σου, διώχνουν τα κουνούπια όπως θέλουν. Λοιπόν, κι άλλος κατσόχυρος βρέθηκε, αλλά κατέβηκε προς την πλαγιά προς τα κάτω. Επίσης ξέχασα να προσθέσω, το νερό φουδέ ήταν γύρω στα 70 εκατοστά, αρκετά καλό μέγεθος. Αυτά, συνεχίζουμε. Λοιπόν, κάτω από πέτρα. Κοιμόταν κάτω από πέτρα, δείτε. Νεαρή πρασινόσαυρα, Λακέρτα βίριντις, μικρή. Που είναι σχεδόν αδύνατο να τις πιάσει εδώ στο ρέμα, γιατί είναι πάρα πολύ γρήγορες λόγω των γατών, δυστυχώς. Και λίγες, δυστυχώς. Αλλά αυτή, από ό,τι φαίνεται ως τώρα, έχει μεγαλώσει. Δεν είναι όπως είναι τα νεογέννητα. Είναι γύρω στα 5 εκατοστά το σώμα, μπορεί παραπάνω. Έχει καλό βάρος, βλέπετε, είναι γεματούλα. Και έχει καταπιεί και ένα έντομο εδώ ψηλά. Φύζω ότι έχει μόλις φάει κάτι. Να έτσι, δείτε πόσο μακριά ουρά έχει. Είναι καφέ ακόμα, με αχνές κοιλίδες. Μερικές έχουν δύο γραμμές πάνω, αυτή δεν έχει. Για να δούμε από κάτω, λαχανή. Αυτές οι ορθογόνες φωλίδες που έχουν. Όταν μεγαλώσει, μπορεί να γίνει έντονο πράσινο. Κάποια θηλυκά μπορεί να μην γίνονται. Αλλά συνήθως γίνονται. Ένα ωραίο μαραγδένιο πράσινο. Για εδώ. Πριν πήγε να μετακόψει, τώρα τι θα κάνει. Να έτσι. Προσπαθεί, υποτίθεται. Δεν καταλαβαίνει τίποτα φυσικά. Είναι πολύ μικρό ζωάκι, πολύ μικρά δοντάκια. Ας ευχηθούμε καλή τύχη σε αυτό το δύσκολο περιβάλλον που έτυχε να γεννηθεί εδώ. Είναι πάρα πολύ δύσκολο για αυτές. Δεν έχει πολλές άβρες. Γιατί οι άνθρωποι ενισχύουν αυτά τα συμβολικά και τις κανονίζουν όλες. Αλλά κάποιες ζουν, αφού έχει και μεγάλες, κάθε χρόνο έχει. Σίγουρα κάποιες ζουν και να παράγονται, αλλά είναι πιο δύσκολο σε σχέση με το μέσο πιο φυσικό περιβάλλον. Λοιπόν, θα την αφήσουμε. Δεν ξέρω αν βγει φωτογραφία γιατί τρέχει. Θα την αφήσουμε κάτω από την ίδια πέτρα. Μέσα εκεί στον ύπνο της να συνεχίσουμε και εμείς στον δρόμο. Πάντως ωραία. Φαίνεται και γεμάτη, φαίνεται ότι έχει μεγαλώσει. Ωραία σαύρα. Αν τη βάλω τώρα πάνω στο χέρι που ηρέμησε λίγο. Νάτι. Νάτι, νάτι. Βλέπετε πώς είναι. Πράσινο σαύρα, μικρή. Λοιπόν, θα την αφήσουμε και θα συνεχίσουμε. Λοιπόν, δείτε εδώ. Ένας τεράστιος πελοφύλαξ κουρτσιμουλέρι, βαρτοβάτραχος. Σκούρο, πράσινο, σπάνιο χρώμα. Συνήθως είναι λαδοπράσινο και μερικοί πάνε καφέ με πράσινο.
Είναι τεράστιο αυτό το κεφάλι εδώ, σχεδόν 3 εκατοστά. Μεγάλα μάτια. Πολύ μειώδες φυσικά πήγε να φύγει. Και γλιστράει φυσικά. Βλέπουμε εδώ τις δίπλες που έχει. Τα μειώδη πόδια πίσω, τις μεμβράνες. Και πολύ έντονο ήχο κάνει. Είδα τέτοιο ήχο κάνουν όταν τα τρώνε νάτριξ. Όχι συνήθως όταν τα πιάνει. Και έβγαλε αυτή την κολλώδη ουσία. Μυρίζει κάπως ένα λάστιχο. Πολύ ωραίο βαντράχι, πρέπει να βγει και φωτογραφία. Λοιπόν, δεν φαίνεται να είναι η εποχή αναπαραγωγής τους, αλλά κάποιοι κουράζουν. Να το τώρα, κάθεται, τον έχω ισορροπήσει στο χέρι. Δεν θέλουμε να φύγει ακόμα. Θέλουμε να βγει φωτογραφία. Δείτε πόσο ξεφούσκωσε. Πριν ήταν όλο φουσκωμένος με αέρα. Εξέβαλε τώρα όλο αυτόν τον αέρα για να κάνει τον ήχο, και τώρα είναι το πραγματικό του πλάτος. Και πάλι είναι μεγάλο. Και νομίζω πως έχει φάει κάτι εδώ. Πολύ μεγάλο. Συνήθως τα πιο πολλά είναι μικρότερα. Τι. Υπάρχει περίπτωση πριν να τον ενόχλησε νάτριξ. Περίεργος ήχος. Δεν τον βγάζουν εύκολα. Για να το κάνει. Όχι. Να τους. Θα βγει μια φωτογραφία και μετά θα γυρίσει πίσω στο ρέμα. Θα δούμε τι άλλο έχει. Κι άλλο ένα μαγουρέμι ριβουλάτα που ήταν δραστήριο. Ήταν πίσω από το καλάμι, ακόμα ήταν έξω. Νερό αρσενικό. Φυσικά θα τις δείξουμε όλες, είναι πάρα πολλές. Μόνο τις πιο ξεχωριστές. Ωραία χελωνίτσα. Να το και το Helix Lucorum, το κοινό σαλιγκάρι. Είναι ακόμα σε ανάπτυξη. Ζωντανό. Επιτέλους, όλο το καλοκαίρι έχει άδεια μόνο. Ήταν κρυμμένα τα μεγάλα σε διαθέρηση. Τώρα σιγά σιγά οι συνθήκες ξαναφτιάχνουν και βγαίνουν. Τα τρώνε σκατζόχερα, φυσικά το ξέρουμε. Καμιά φορά μπορεί και βάτραχα είναι πολύ μικρά και κινούνται και είναι μπροστά του. Αλλά έχει πάρα πολλά εδώ. Και πιο μετά στο φθινόπωρο που θα βρέχει θα βγαίνουν παντού. Κι άλλο σπεραφύλαξε λοιπόν. Αρσενικό. Ο κλασικό εδώ πράσινο, πιο μικρό αυτό γύρω σε 7 εκατοστά. Οι άλλοι ήταν κανένα 12. Αυτό είναι κανονικό μεγέθο. Έχει πάρα πολλού τώρα. Έχουν κάθονται και έξω στα χόρτα και μέσα. Έπιασα τώρα έναν. Ουσιαστικά το ανέβασμα το κάνω μέσα από το νερό. Πριν κατέβηκα προ το τέλο τη διαδρομή. Τώρα όλο το ανέβασμα το κάνω μέσα από το νερό και έχει απ' όλα εδώ. Λοιπόν, τον αφήνω να φύγει και συνεχίζουμε. Να το και ένα μετάμορφο πελοφύλαξ. Ωραίο, μικρό, καθώ το θυνόχθη και έχει καταναλώσει ένα έντομο. Εντάξει, έχει τροφή για όλα εδώ. Λοιπόν, τον αφήνω μέσα για να παραγωγή τη πάντα πάει καλά. Εδώ πέρα, σε εξαιρετικά βιοπηγή λωρέμα τη τούμπα. Σήμερα Παρασκευή, 13 Οκτωβρίου 2023. Χέρπινγκ λοιπόν σε άλλο αστικό ρέμα, στο ρέμα Ιφανέτ. Ερχόμαστε εδώ συχνά, συνήθως όταν ο καιρός είναι πιο δροσερός για τους τρίτονες. Πιο υποβαθμισμένο σε σχέση με αυτό της τούμπας. Αν και η τούμπα έχει αυτά τα προβλήματά της, αλλά έχει πιο πολλά ήδη εδώ. Είμαστε πιο μέσα στον αστικό ιστό, έχει λιγότερα. Αλλά έχει κάποια αμφίβια που δεν βρίσκεις εύκολα κοντά στην πόλη. Δεν έχει πάντα νερό, το νερό είναι καλό, αλλά έχει σκουπίδια, έχει άλλα θέματα. Και είμαστε εδώ, ρέμα Ιφανέτ. Όσο πιο πολύ, άλλωστε το βλέπει ο κόσμος, τόσο πιο πολύ θα θέλει να το προστατεύσει επιτέλους. Πάμε να δούμε τι γίνεται τέτοια εποχή. Μπορεί οι τρίτονες να έχουν βγει, δεν ξέρω, θα δούμε. Έχει και άλλα αμφίβια εδώ, μπορεί να έχει και άλλα ήδη. Θα έπρεπε να είχαμε έρθει μια φορά και την άνοιξη που ήταν η κορύφωση της αναπαραγωγής των βατράχων. Εντάξει, τους έχουμε καταγράψει και αλλού αναπαραγόντα, είναι κοινά ήδη, πελοφύλαξ κλπ. Αλλά θα τους ακούγαμε και εδώ, θα είχε πάρα πολλούς. Τώρα θα έχει τα αποτελέσματα της αναπαραγωγής σίγουρα. Μετάμορφα, μεγαλύτερα, μικρά κλπ. Ξεκινάμε λοιπόν από εδώ πάνω, κοντά στη βρύση. Παχύλους φλάβιπες, μεγάλη χιλιαποδαρούσα. Είχε και πολλές μικρότερες, αυτή είναι μεγαλύτερη που βρήκαμε, είναι γύρω σε 7 εκατοστά και αρκετά μεγάλη, φαίνεται ότι έχει μεγαλώσει. Τώρα σιγά σιγά φθινοποριάζει, έχει υγρασία και βγαίνουν. Τη μυρίζουμε φυσικά, για καλή τύχη. Είτε εδώ, κλασική εικόνα οικοπαίδου Θεσσαλονίκης, χινοπόδια ή αλλιώς λουβουδιές. Καινοπόντιουμ βουλγάρια, νομίζω είναι το κοινό είδος. Το γένος είναι καινοπόντιουμ σίγουρα. Πόδι της Χίνας, δεν ξέρω γιατί το λένε έτσι, δεν μοιάζει και πολύ. Κοινά συζάνια μέσα στην πόλη, γενικώς θα τα βρούμε και στη φύση φυσικά, είναι μεσογειακό είδος, δεν είναι από κάπου αλλού. Σύνθως σε διαταραγμένα περιβάλλοντα, σε ξέφωτα, σε άκρες δρόμων, ανέχονται και πολύ ξερό έδαφος, αλατότητα και τώρα είναι στο μέγιστο του ύψους τους. Ανθίζουν, θα κάνουν σπόρους, θα ξεραθούν, σύνθως βγαίνουν καλοκαίρι. Ενώ την άνοιξη εδώ θα είχαμε πιο εδόδημα, αγριόχορτα, μολόχες, λάπατα κλπ. Α, και αυτά τρώγονται επειδή είναι τοξικά. Αν υπάρχουν κάποιες χελώνες εδώ και λοιπά, γιατί λίγες έχει, σίγουρα τρώνε και αυτά. Αλλά προτιμούν περισσότερο τα νησιάτικα. Αλλά είναι και αυτά. Κομπινάκι, κομπίνα βαριαγκάτα, λίγο μεγαλύτερο από μετάμορφο. Για να τα πέσει να φύγει. Είναι πολύ μικρό. Είδε που ψάχνουμε. Στη μέση του Ριωτού κάποιος πανέξυπνος πέταξε ένα παλιό νηπτήρα και έσπασε. Πορσελάνι εδώ. Χωρίς συνέπειες φυσικά. Είχε ένα πελοφύλαξ μεγάλο, έφυγε. Γενικώς δεν έχει πολλά βατράχια.
Την άνοιξη εδώ θα γίνεται χαμός, έχουν παραγωγής, τώρα μάλλον θα είναι λίγο πιο μαζεμένα, αλλά όσο βραδιάζει θα βγαίνουν. Εδώ, ολόκληρη οικογένεια από βομπίνες, ή τουλάχιστον φαινομενικά φαίνεται έτσι, μπορεί να μην έχω σχέση. Μετάμορφο και δύο μεγάλα, νομίζω και τα δύο θηλυκά, κάτω από πέτρα. Και πολύ ήσυχα, γενικώς εδώ στην Ιφανέτ έχουν τόσες οχλήσεις από ανθρώπους, δεν φοβούνται τις ανθρώπους τόσο, δεν μας αποφεύγουν τόσο έντονα. Λοιπόν, αφήνουμε, θα δείξουμε μόνο ένα από κοντά, θα βγάλουμε και ένα φωτογραφία, αλλά θα τα αφήσουμε και συνεχίζουμε. Άντες λοιπόν, άφησε με το μικρό για να μην υπερθερμανθεί, γιατί φυσικά τα χέρια μας είναι πιο ζεστά από τη θερμοκρασία που θέλουν. Αυτά είναι τα μεγάλα, τελικά δείχνω και τα δύο. Η μία εδώ μπορεί να φτάνει σχεδόν 4,5 εκατοστά, έλεγε κάπου στα 4. Βλέπουμε από κάτω έχουν το έντονο χρώμα, σε που έχω δεξιά ένα ακόμη πιο κίτρινη, κίτρινα με μαύρα στίγματα. Τώρα άρχισαν να κινούνται. Πολύ ησυχά, δεν κάναν την άμυνά τους που σηκώνονται προς τα πάνω. Αυτό αρχίζει να κάνει, αλλά λίγο. Ούτε τοξίνες βγάλανε. Από κάτω έχουν αυτό το χρώμα, αν απειληθούν δείχνουν ότι είναι τοξικά. Αν κάτι πάνε τα φάει έχουν ασημικεύσει, κατά τα άλλα δεν μας κάνουν φυσικά μας κάτι. Πολύ όμορφα τα αρχάκια, μοιάζουν με βατσαλάκια, βλέπετε, στρόγγυλο κεφαλάκι. Κάθονται σε ριχά νερά, τρεχούμενα. Τρέφονται με διάφορα σπόνδυλα και μέσα και έξω από το νερό. Και να παράγονται άνοιξη για καλοκαίρι και έχουν ένα πολύ ωραίο ήχο. Σαν ένα τόνο, σαν βομβητές, γι' αυτό λέγονται και βομβητές. Οι μπομπίνες, η μπομπίνα βαριαγκάτα. Και έχει πολλές εδώ. Είδαμε και τα μικρά, είδαμε δύο τώρα. Και αυτές είναι μεγάλες. Τις αφήσουμε και θα συνεχίσουμε. Εδώ λοιπόν τελειώνει το νερό, δείτε. Έχει και λίγες μέλισσες ακούγονται. Άρχισαν και πουλιά, φθινοπορεινά, κοκκινολέμης. Αλλά έχει ξηρασία, θέλει παραπάνω νερό, την άνοιξε για μέση όλο. Λοιπόν, συνέχεια του χέρπινγκ σε πιο παραγωγικό μέρος, πλατανάκια και χορτιάτες που τα ξέρουμε, που έχουν απ' όλα. Γιατί εκεί, εντάξει, δεν είναι μόνο ότι είναι λίγο ό,τι να είναι το μέρος, έχει ζώα, αλλά δεν είχε πολύ νερό, το πιο σημαντικό. Δηλαδή θα ψάχναμε, πού άλλο να ψάξουμε, είχε τελειώσει το νερό σχεδόν. Πρέπει να βρέξει, την άνοιξη θα είναι πιο καλά. Πρέπει να πάμε μια φορά μέσα άνοιξη που θα αναπαράγονται και τα αμφίβια. Αλλά είδαμε, πελοφύλαξη έχει, δεν τα είδατε, αλλά υπάρχουν, έχει και μεγάλα, οι μπομπίλες αναπαράγονται κλπ. Και ξεκινάμε εδώ από τα πλατανάκια, ακούμε πίσω. Τι είναι, γάτες, γάτες. Τον ήχο της καταστροφής. Πάμε λοιπόν να δούμε και εδώ μια καταστροφή. Δείτε εδώ, πατημένος έφιος. Ακόμα ένας, αυτός είναι από αμάξιο και από γάτες. Και άλλη φορά εδώ έφιος. Και τώρα, άρα υπάρχουν στο μέρος εδώ. Είναι φίδια που κινούνται πολύ, ο δρόμος είναι ζεστός, λιάζονται εδώ και δυστυχώς κάποιοι τα πατάνε πολύ και επίτηδες. Νεαρός έφυος, ακόμα. Δολικόφης Κάσπιος, από τα μεγάλα μας φίδια, τα μεγαλοπρεπή μας φίδια, μπορεί να γίνει και 2 μέτρα και παραπάνω. Αλλά έτσι είναι να μπλέξουν ανθρώπους. Αυτό που βλέπετε εδώ. Νάτος ένας νεοσός κυρτοδάκτυλος με διοντάκτυλους κότσι. Το άλλο είδος γκέκο που δεν βρίσκουμε τόσο πολύ, αν και υπάρχει εδώ, αλλά είναι πολύ πιο γρήγορο. Και αυτό πριν πήγα να το βάλω στο χέρι και έφυγε. Αυτό γεννήθηκε τώρα. Μπορεί λίγο πριν, εντάξει, κάποιες μέρες, μπορεί και καμιά εβδομάδα και παραπάνω, αλλά το σώμα του θα είναι κανένα 2 εκατοστά και ουρά 1,5 κάπου εκεί. Δεν κολλάει αυτό το γκέκο όπως το κινούσα μια μύδη. Έχει κυρτά λεπτά δάχτυλα και μπορεί να σκαρφαλώνει σε κατακόρυφες επιφάνειες επίσης. Απλώς δεν κολλάει σε λίες. Σκαρφαλώνει και μπορεί να είναι και λίγο πιο γρήγορο. Και κάνει ήχους. Τώρα πριν έκανε λίγο ήχους, θα το ακούσουμε. Ας τον βάλω λίγο εδώ. Τρέχει, αυτό είναι το κακό. Το βλέπετε. Οπ, πρέπει να φύγει. Δεν θέλουμε ακόμα. Μια φωτογραφία ίσως να βγει. Πολύ μικρό. Δεν ψηλοφίζει τροφή μέσα. Αν και πολύ. Νομίζω κάτι έχει. Και λοιπόν, πώς πιο όμως είναι μικρό. Βλέπετε μεγάλο κεφαλάκι. Όπως όλα τα μικρά ζώα έχουν μεγάλο κεφάλι. Αναλογικά με το σώμα τους. Κάποιοι λένε. Τάχα τα μικρά έρπετα είναι. Επειδή είναι ανεξάρτητα, είναι αντιγραφές των ενηλίκων ακριβώς. Φυσικά δεν ισχύει. Τάχα πουλιά θηλαστικά έχουν πιο μεγάλο κεφάλι επειδή είναι μικρά. Γιατί έχουν μεγάλο εγκέφαλο και δεν χωράει υποτίθεται. Και πρέπει αναγκαστικά το κεφάλι μεγάλο. Σε όλα ισχύει αυτό λοιπόν. Αυτοί δεν έχουν μεγάλο εγκέφαλο. Και αυτά έχουν μεγαλύτερο κεφάλι όταν είναι μικρά. Όπως και τα μετάμορφα των βατράχων και προνύφες των ψαριών και όλα τα σπονδυλωτά ζώα. Και μετά οι αναλογίες έρχονται στα ίσια τους. Λοιπόν, το βγάζουμε μια φωτογραφία και θα φύγει. Ένα καθάρι οικογένεια που πρεστίνται εδώ. Χαλκοφόρα είναι, δεν ξέρω, θα δούμε. Πίσω ακούμε γρίλους, σκυλιά μακριά, ευτυχώς μακριά. Μια γάτα μας ακολουθούσε για αρκετή απόσταση, αλλά έφυγε. Σίγουρα θα κυνηγάει γκέκο και άλλα άγρια αρκετά εδώ δυστυχώς. Και πριν ακούγονταν κουκουβάγια, αλλά δυστυχώς δεν την προλάβαμε. Τελικά είναι χαλκοφόρα, χαλκοφόρα ντετρίτα. Και άμυνά της είναι να κάνει τον νεκρό. Και ένα κομμάτι ξύλο είναι πάρα πολύ σκληρό καθάρι. Ακούτε πως σκληρώνει και από κάτω το ίδιο. Με πολύ γυαλιστερά έλυτρα. Δεν είναι και τόσο χάλκινη, αλλά είναι πολύ γυαλιστερή, σαν μεταλλική.
Σχεδόν τίποτα δεν την τρώει. Γι' αυτό έχει και μια πολύ αργή και αδέξια πτήση. Πετάει τη μέρα. Και μπορεί να πέσει και πάνω σε καμιά φορά, γιατί δεν έχει λόγο να έχει μεγάλη άμυνα. Δύσκολα άλλα ζώα την τρώνε. Και γεννάει τα αυγά της σε σάπιους κορμούς πεύκων, κυρίως σε κονοφόρα. Οι προνύμφες αναπτύσσονται στα κονοφόρα, θέλουν περίπου 2-3 χρόνια για να αναπτυχθούν όπως και άλλα ξυλοφάγα σκαθάρια, γιατί το ξύλο δεν έχει πολλά θρεπτικά. Μετά κάνουν κουκούλι και από μέσα καλοκαιριού μέχρι μέσα φθινοπόρου είναι δραστήρια. Έπειτα τα ενήλικα πεθαίνουν, δηλαδή τώρα δεν τις μείνουν πολλές μέρες ζωής. Ίσως γι' αυτό να είναι έξω τώρα βράδυ. Συνήθως κρύβονται σε σχισμές ξύλων και σε τέτοιες προστατευμένες θέσεις. Ακόμα και τη μέρα όταν έχει συννεφιά είναι κρυμμένες. Ναι, θα την αφήσουμε εδώ και όσο χρόνο τη μείνει. Μια σκολοπέντρα εδώ. Σκολοπέντρα την κουλάτα ή απλώς σαν τα ποδαρόσα. Πάνω στην πλαγιά προσπαθεί να μπει σε μια τρυπούλα. Τώρα είναι βράδυ, δραστηριοποιούνται. Και σκαρπαλώνουν και πηγαίνουν παντού. Και ένα σαμιαμίδι εδώ, κοινό μεσογειακό γκέκο, είχε μητάκτυλους τούρκικους, μεσαίου μεγέθους, δηλαδή το σώμα του είναι κανένα 4,5 εκατοστά, πλήρη σουρά, δεν είναι αναγεννημένη. Αυτό το έβεσαι κολλάει, βλέπουμε τα δάχτυλα, στην αρχή είναι πλατιά, φέρνουν δύο σειρές από ελάσματα, αυτά πάνω έχουν τριχίδια και μπορούν να κολλάνε και σε λίγες επιφάνειες και σε γυαλί και σε ταβάνια κλπ. Και στην άκρη έχει νύχια κανονικά. Αυτό είναι το κλασικό γκέκο που είναι και στα σπίτια, αλλά εδώ στην πλαγιά έχει αρκετά. Κανονικά σχετίζονται κυρίως με κατοικημένες περιοχές, αλλά εδώ φαίνεται να έχει. Οι βράχοι αποθηκεύουν ζέστη, γενικώς θέλουν λίγο παραπάνω ζέστη, είναι νυχτόβια. Αποκλειστικά νυχτόβια, ενώ το άλλο είδος που είδαμε, αν έχει κρύο, βγαίνει τη μέρα. Και τώρα βγήκε και αυτό. Γίνομαι 300, δεν θα ακόμα σχεδόν ποτέ. Και φυσικά δεν μπορούν να σε κάνουν κάτι. Τόσο μικρά. Βλέπουμε κεφάλι γκέκο, μεγάλα μάτια, κοκκόδεις φωλίδες πάνω. Και από ό,τι φαίνεται θηλυκό. Δεν έχει φουσκώματα στη βάση της ουράς. Έχει καταναλώσει ένα έντομο το ψηλαφίζω εδώ. Μπορεί να είναι μικρό ενήλικο. Σίγουρα γεννήθηκε πέρσι, μπορεί όμως να είναι και πιο μεγάλο. Να τι κάθεται εδώ. Θα τη βγάλουμε φωτογραφία και θα την αφήσουμε ή θα φύγει μόνη της. Δεν νομίζω να τη δείτε γιατί θα τρέξει. Ωραίο γκέκο, απλό. Ασπριδερό, έτσι το κλασικό χρώμα. Λίγο μπορεί να αλλάζει το χρώμα ανάλογα με τις συνθήκες. Όχι πολύ μεγάλο, φαίνεται γεμάτο. Πιστεύω ότι είναι ενήλικο όμως. Κάποια μεγαλώνουν λιγότερο, κάποια περισσότερο. Να τη κάθεσαι, δείτε τη λίγο. Δεν φύγει η φωτογραφία. Πάμε τώρα δραστηριοποιούνται. Λοιπόν, σκαντζόχυρος. Εδώ. Βέβαια υπάρχουν, απλά δεν τις βρίσκουμε τόσο πολύ. Δεν έχουν τόσες πυκνότητες όπως σε άλλα μέρη. Είναι και πιο ορεινό το μέρος, κρύβονται μέσα στα ξερά χόρτα. Βγήκε λοιπόν το βράδυ. Κανονικά, ακόμα είναι η δραστήρα περίοδος. Τρέφονται λίγο παραπάνω, μαζεύουν λούπες για τη χειμερινή ανάρκη. Ερνάκιος ρωμάνικος λοιπόν, σκαντζόχυρος. Ενήλικος, τέτοια εποχή όλα είναι μεγάλα. Εδώ, στο χορτιάτι. Λοιπόν, εδώ είναι, δεν θα πω κοντά. Δεν πολύ μαζεύτηκε. Θα βγάλουμε φωτογραφίες και από κοντά. Δείτε εδώ λοιπόν. Μικρό τεστούτο χερμάνι χελονάκι, νεογέννητο ή σχεδόν νεογέννητο. Ίσως λίγο να μεγάλωσε, αλλά γεννήθηκε το πολύ τον προηγούμενο μήνα. Πολύ μικρό, είναι γύρω στα 3 εκατοστά. Ακόμα το κέλυφος είναι μαλακό. Κοιμάται τώρα, δεν βγαίνει. Και βλέπουμε και από κάτω πώς είναι. Εδώ έχει ένα παθουλωματάκι, ίσα που φαίνεται, είναι ο αφαλός του. Εδώ ήταν ενωμένο με το λακηθικό σάκο στο αυγό, έπαιρνε τα θρεπτικά συστατικά από τον κρόκο, σαν τον οφάλιο λόρο στα θηλαστικά. Απλώς οι χελώνες μένουν λίγες εβδομάδες και μετά χάνεται. Σε πιο μικρά είναι ακόμη πιο έντονο. Πολύ μικρό χελωνάκι λοιπόν, πολύ ευάλωτο φυσικά σε τέτοια ηλικία, είναι κυρίως κρυμμένο, κάτω από πέτρα ήταν αυτό. Και έχουμε ξαναβρει το βράδυ κάτω από πέτρα, χελωνάκια και τη μέρα. Συνήθως τώρα που είναι τόσο μικρά δραστηριοποιούνται κυρίως πρωινές ώρες και μετά κρύβονται. Και είναι ζεστό. Γιατί το μέρος που διάλεξε είναι κάτω από πέτρα, μέσα στο έδαφος, έχει διατηρήσει τη θερμοκρασία της ημέρας και έτσι το βράδυ διατηρεί μια υψηλότερη θερμοκρασία σχέση με το περιβάλλον του. Και έτσι λοιπόν θα το δείξουμε, θα βγει μια φωτογραφία γιατί είναι τόσο μικρό και μετά θα το τοποθετήσουμε ακριβώς εκείνο το σημείο που κοιμόταν, έτσι ώστε να παραμείνει ζεστό. Πολύ όμορφο λοιπόν. Εντάξει, είναι βράδυ, δεν βγαίνει. Καμιά φορά άλλα βγαίνουν, αυτό δεν βγαίνει από το καβούκι, αλλά δεν πειράζει. Είναι εδώ. Θα σηκώνω λίγο μήπως να το δούμε μπροστά, να το αρχίσει να βγάζει τα πόδια του. Εδώ είναι το κεφαλάκι του. Να το. Τεστούτο χερμάνι, πολύ μικρό. Λοιπόν, δείτε εδώ ένα πάντεχο έβριμα, πανέμορφο, πρασινόσαυρα, Λακέρτα βίριντις, ενήλικο. Που συνήθως μετά την άνοιξη δύσκολα τα βρίσκεις, αλλά τώρα σιγά σιγά δροσίζει ο καιρός και ξαναβγαίνουν. Από τις πιο όμορφες αύρες που έχουμε. Είναι κοινό είδος, αλλά αν το σκεφτείτε πράσινα ζώα πέρα από μικρά έντομα, δεν υπάρχουν και πολλά στη Μεσόγειο. Είναι πανέμορφο, είναι σμαραγδένιο, γι' αυτό λέγεται και σμαραγδόσαυρα.
Είναι σμαραγδένιο πράσινο, δείτε, πανέμορφο. Λαχανή από κάτω με τις κλασικές ορθογόνες φωλίδες των λακερτίδων. Ο λαιμός της είναι άσπρος και λίγο γαλαζίζει, αλλά από ό,τι φαίνεται είναι θηλυκό. Έχει λίγο πιο στενό κεφάλι και δεν φαίνεται να έχει ημιπεϊκά φουσκώματα στην ουρά, όπως έχουν τα αρσενικά, αλλά φαίνεται και μεγάλο για θηλυκό, δηλαδή είναι γύρω στα 12 εκατοστά το σώμα του. Και η ουρά είναι καφέ, αυτές οι έντονες φωλίδες. Δεν είναι αναγεννημένη, είναι η αρχική. Αρκετά δραστήρια ακόμα και τώρα που είναι βράδυ, κοιμόταν κάτω από πέτρα. Εκεί το περιβάλλον είναι ζεστό και αυτή είναι ζεστή. Οι πέτρες μονώνουν και την βλέπουμε εδώ. Φυσικά έχει θα βγει φωτογραφία και μετά την αφήσουμε εκεί που ήταν. Το κεφάλι είναι λίγο καφέ. Δεν είναι τόσο έντονα τα χρώματα, γι' αυτό είναι ένα θηλυκό. Και τι βλέπετε, είναι πολύ όμορφη σαύρα. Το βάρος της είναι καλό. Δεν πιάνω τροφή να έχει φάει πρόσφατα, αλλά έχει καλό βάρος. Είναι πάρα πολύ γρήγορες, ημερόβιες, δραστήριες σαύρες. Τρέφεται με διάφορα μικρά σπόνδυλα, κυρίως έντομα. Σπάνια μπορεί και καρπούς και άλλου είδους τροφή. Και εδώ πέρα έχουμε πολύ όμορφες πρασινόσαυρες. Δηλαδή, οι περισσότερες που έχουμε βρει εδώ είναι ζωηρόχρωμες. Πανέμορφη, για να τα μετακόψει πριν άνοιξε το στόμα. Νάτι, νάτι. Για να δούμε. Νάτι. Πρέπει να γυρίσει. Τώρα μπλοφάρει. Πριν με είχε δακώσει, τώρα μ' άφησε. Γενικώς καμιά φορά δακώνουν και πιάνουν σαν μανταλάκια, αλλά ούτε καν πονάει. Απλώς κρατάνε και κουράζουν τα σαγόνια τους. Χωρίς λόγο. Ωραίο ζώο λοιπόν, ακόμα και τώρα πάει να τρέξει. Πάρα πολύ όμορφο. Και δεν το περιμένουμε το βράδυ. Αλλά κρύβονται καλά γενικώς, δεν τα βρίσκεις. Λακέρτα βίρητης. Νάτι. Νάτι λοιπόν, τώρα με δάκωσε. Δείτε πόσα δύναμη έχει. Αλλά τώρα θα με αφήσει. Νάτι. Δεν έχει φυσικά λόγο να μας δάκωσει. Αν νιώθει ότι μπορεί να στηριχτεί και ότι μπορεί να φύγει. Δείτε εδώ, ένα μυστηριώδες αυγό. Εδώ έχει ένα άνοιγμα, κάτι πήγε να το ανοίξει. Κάποιο πτηνό, κάποιο τροκτικό. Εγώ πιστεύω τροκτικό. Συνήθως αυτά τα καταβάζω στο έδαφος. Αλλά ιδιαίτερα μακρόστενο για πουλί. Αλλά απ' την άλλη, τα πιο πολλά αρπετά έχουν μαλακά αυγά. Δεν διατηρούν εύκολα το σχήμα τους. Καταραίουν αν σπάσουν. Τι να είναι. Περιστεροειδές δεν είναι όπως συνήθως βρίσκουμε αυγά περιστεροειδά. Είναι πιο μεγάλα. Σίγουρα κάποιο χερσαίο πουλί, ορνηθόμορφο, πάπια τέτοια. Όχι, δεν είναι. Τα πιο πολλά οδικά έχουν μικρά και στρόγγυλα. Το ψάχνουμε ακόμα. Λοιπόν, κατεβήκαμε από την πλαγιά, τώρα στο ποτάμι. Τη σαύρα την επιστρέψαμε φυσικά, απλώς εκεί μπούκωσε το κινητό. Είχε πολλά παλιότερα βίντεο που δεν σβήστηκαν και γέμισε η μνήμη. Γι' αυτό δεν έβγαλα πολλά τότε. Το ξεμπούκωσα λοιπόν, τα έβγαλα. Στον δρόμο είχε μόνο κάτι μικρά γκέκο και νεογέννητα χιμιντάκτυλους και λίγο πιο μεγάλα. Τίποτα άλλο, φίδι δεν βρήκαμε. Βλέπετε εδώ μπροστά, αυτό μάλλον είναι σκάμα από αγριογούρουνα. Τώρα που κατεβαίναμε εδώ στο ποτάμι, έφυγαν 6 αγριογούρουνα από εδώ. Την άλλη φορά είχε ένα, τώρα είχε 6. Και έφυγαν προς τα πάνω ευτυχώς. Μας άκουσαν, είδαν τους φακούς και τρέξανε, τώρα δεν έχει. Αλλά πρέπει να προσέχουμε πως έρθει κανένα και δεν νομίζω. Φοβήθηκαν αυτά ευτυχώς. Γενικώς εδώ έχουν μάθει τους ανθρώπους, πλησιάζουν και μέσα στον οικισμό εδώ στο πανόραμα. Αλλά είναι μεγάλο ζώο, πάλι θέλει προσοχή. Εδώ σκάβουν, μάλλον ψάχνουν ρίζες κλπ. Μπορεί να τρώνε και κανένα μικρό σπονδυλωτό εδώ στο ποτάμι που δεν είναι και το ιδανικό για μας. Πάμε να δούμε λοιπόν τι έχει. Τα βατράχια πριν κόαζαν. Εκτός εποχής αναπαραγωγής, αλλά ακούγονται πάλι καμιά φορά. Όσο έχει ζέστη και δραστήρια περίοδο και αυτά που και που ακούγονται. Ξεκινάμε από εδώ. Το νεροκάρδαμο εδώ, ένα στούρτιο μου φυκινάλε. Απόρρο και δεν φάγανε γουρούνια καθόλου. Μπορεί να φτάνετε πιο πάνω. Λαχανοειδές, πολύ θρεπτικό όπως έχω πει και για τις χιαλώνες. Είχα μαζέψει την προηγούμενη φορά για τους τροπικούς γυμνοσάλιαντες και ήταν επιτυχία, το έφαγαν. Να το και ένα πελοφύλαξ. Κοινό βατραχάκι, μικρό, γύρω στα 5 εκατοστά. Πελοφύλαξ κορθιμιουλέρι, πολύ γρήγορο. Μικρό αρσενικό από ό,τι φαίνεται. Και το θηλυκό κάνει κάποιον ήχο, αλλά το αρσενικό κάνει πιο έντονο ήχο. Κλασικό. Μπορεί να το βγάλουμε φωτογραφία αν δεν φύγει. Να το πάει να γλιστρήσει, αλλά πρέπει να περιμένουμε πρώτα. Ίσως να το βγάλουμε αυτό. Έβγαλε και αυτή τη βλένα που μυρίζει σαν λάστιχο κάπως. Γενικώς έχει για προστασία και μέσα στο νερό και στην ξηρά. Κάνει ήχος τώρα, θα το βγάλουμε μάλλον. Και θα φύγει. Να το ένα ακόμα πελοφύλαξ, ταχύτατο και αυτό, θηλυκό, πιο γεμάτη. Αυτή έχει φάει κάτι, τώρα το πιάνω. Και έχει, σαν να έχει τμήματα και πόδια. Σαν μεγάλο έντομο, μπορεί να είναι και προνύφινη βελούλα, μπορεί να είναι μεγάλο γκρίλο. Καφέ κλασική. Την αφήνω να φύγει, τη βλέπετε που φεύγει, θα απογειωθεί τώρα. Και συνεχίζουμε. Δείτε εδώ, καρπούζι πάνω στο φυτό. Και περνάμε συνέχεια από εδώ, δεν το προσέξαμε καν. Αυτά φυτρώνουν από σπόρους. Ακόμα δεν είναι έτοιμο εντελώς. Αλλά για να μείνει ολόκληρο, μάλλον τα γουρούνια δεν έφτασαν εδώ.
Ντοματιές έχει, ναι. Αλλά και καρπούζια. Να έτσι λοιπόν και μια ντοματούλα εδώ από τις ντοματιές. Τρώγουμε κανονικά. Τρώμε, δεν τρώμε. Μια χαρά. Ούτε λυπάσαμε τότε φάρμακα. Μόνο με τις ευεργετικές ιδιότητες της κοπριάς της Μαουρέμης. Και από δύο καρπούζια πήρε ο καθένας. Μια χαρά χέρπινγκ αυτό. Ούτε μανάβηκα ούτε τίποτα. Λοιπόν, τι γίνεται το ένα περίεργο μετά το άλλο. Τώρα φρύνος, μπούφο μπούφο, κοινός φρύνος, κομματόφρυνος, στο νερό. Που συνήθως είναι χερσαί οι βάταρχοι. Δηλαδή πέρα από την εποχή αναπαραγωγή στην άνοιξη είναι στην ξηρά. Αν και για ενυδάτωση μπαίνουν κάποιες φορές στο νερό. Μπαίνουν. Αλλά όχι τόσο συχνά. Τώρα που είναι και δροσερός ο καιρός. Νάτος. Είναι σίγουρα αρσενικό. Έχει πιο έντονους κόκκους, κάνει τον ήχο ενόχλησης. Μου έκανε και λίγο τζετ. Ως άμυνα και ελάφρυνε. Εδώ έχει τροφή. Και είναι μικρό. Αν και θα μπορούσε να αναπαράγεται κάπου τώρα. Αυτά οριμάζουν από μικρά. Αν και κάποια θηλυκά πάνε πάνω από 12-15 εκατοστά, μπορεί και παραπάνω. Τα αρσενικά από 7 εκατοστά και πάνω μπορούν να αναπαραχθούν. Αυτό είναι κάπου εκεί. Και μετά πάνε κάποια και 8 και 10. Να το τώρα φούσκωσε για άμυνα. Τώρα κάθεται. Πολύ όμορφο φρυνάκι. Στρογγυλεμένο, παχύ. Να το περπατάει. Θα βγει φωτογραφία οπωσδήποτε. Αυτό είναι. Εδώ είναι οι αδένες που παράγουν τις τοξίνες. Οι παρόντιοι αδένες στη φουσκωτή. Αλλά δεν βγάζει τον μπουφο μπουφο τοξίνη. Πρέπει πραγματικά να αρπαχτεί η βία. Κάτι να πάει το φάγιο παράδειγμα. Και τότε αλλιώς δεν κάνει κάτι. Και τώρα το βράδυ βγαίνει και τρώει. Πολλά έντομα, πολλές φορές και μυρμήγκια. Στοχεύει πολύ καλά ότι είναι μπροστά του. Να το. Περπατάει. Γενικώς είναι πιο χερσαία. Βατράχια πολλές φορές βαδίζουν ή πηδάνε με μικρά πηδηματάκια. Όχι όπως ο πελοφύλαξη. Με πολύ μακριά άλματα. Και συνήθως τη μέρα θάβονται εκεί, μπαίνουν κάτω από πέτρες και πιο κάτω κλπ. Πολύ όμορφο. Πολύ καλό, πολύ γεμάτο. Θα βγει φωτογραφία, θα το αφήσουμε, θα συνεχίσουμε. Δείτε εδώ. Κι άλλος φρύνος στο νερό. Μπούφο μπούφο. Τεράστιο αρσενικό. Για αρσενικό αυτό είναι πολύ μεγάλο. Μπορεί να είναι πάνω από τα 10 εκατοστά. Σχεδόν σαν τη Ρινέλα Μαρίνα που έχω είναι. Τόσο είναι. 13. Δείτε τον. Γεμάτος. Γεροδεμένος. Κάνει και τον ήχο ενόχληση αυτό συνέχεια. Δεν ξέρω γιατί. Παρόλο που το στηρίζω έτσι. Και φαίνεται ότι είναι φρύνος. Εδώ μπροστά έχει τα γαμήλα τυλώματα που πιάνεται στο θηλυκό όταν αναπαράγεται. Εκτός εποχής αναπαραγωγής έχει μόνο στο πρωτοδάχτυλο. Αλλιώς έχει και στα τρία πρώτα. Έχει λίγες μεμβράνες πίσω. Έχει φάει κάτι αλλά λίγο και μάλλον έρχεται εδώ για να ενυδατωθεί. Δείτε, αυτός έχει πιο μεγάλες αδένες. Τέλειο ζώο. Πολύ δυνατό, πολύ μεγάλο. Θα βγει και αυτός φωτογραφία. Γενικώς οι φρύνοι είναι σχετικά αργοκίνητα ζώα γιατί βασίζονται στο καμουφλάς και στις τοξίνες τους. Αν και υπάρχουν εξαιρέσεις. Τα έχουμε δει, πηδάνε και αυτοί φεύγουν. Αλλά γενικώς κάθονται. Δηλαδή, αν φύγουν κάποια απόσταση, μετά μένουν και τους βγάζει φωτογραφία. Και θα τον βγάλουμε εννοείται και θα τον αφήσουμε εδώ. Πολύ ωραίο ζώο όμως αυτό. Πολύ μεγάλο. Άρα αν έρθεις εδώ, άνοιξη. Φεβρουάριο, ίσως από τότε, Μάρτιο και Απρίλιο, θα αναπαράγονται οι φρύνοι εδώ. Γιατί άλλες φορές τις έχουμε ακούσει, μετάμορφα τους έχουμε βρει το καλοκαίρι. Απλώς δεν έχουμε έρθει κατάλληλη εποχή για να προλάβουμε την αναπαραγωγή τους, που είναι πολύ εντυπωσιακή. Μαζεύονται πολλά αρσενικά, ανταγωνίζονται και τα θηλυκά, ζευγαρώνουν, αφήνουν καλυσίδες αυγών κλπ. Την έχουμε καταγράψει αλλού, όπως στο Ρεόκαστρο, σχεδόν κάθε χρόνο. Πρέπει μια φορά και από εδώ λοιπόν. Τώρα φεύγει. Αφού θέλει το νερό, το ξαναφύσαμε στο νερό. Όποτε χρειάζεται θα βγει στη ξηρά, ξέρει αυτό. Δεν έχει ροή εδώ, δεν υπάρχει κίνδυνο. Μόνο τους μπαίνουν, μόνο τους βγαίνουν. Λοιπόν, απίστευτα, δείτε εδώ. Αναπαραγωγή μάντιδων. Τα Iris oratoria που είναι εδώ ζευγαρώνουν. Και τώρα είναι ακόμα στην αρχή. Το αρσενικό δεν έχει συνδεθεί πλέον με το θηλυκό. Είναι εδώ πάνω στο φράχτη. Υπάρχει βέβαια κίνδυνο στο θηλυκό να φάει το αρσενικό, αλλά είναι μέσα στη φύση του συγκεκριμένου είδους. Ακόμα από ό,τι φαίνεται όλα πάνε καλά. Πάρα πολύ δύσκολο να το πετύχεις αυτό. Δηλαδή, κυρίως πετυχαίνεις στα θηλυκά που εγκυμονούν, που έχουμε πετύχει και εμείς, και τις ίδιες αυγών. Αλλά εδώ είναι το ζευγάρωμα. Εξαιρετικά απίθανο να το πετύχεις. Τελικά σήμερα είχαμε τύχη. Εδώ λοιπόν τελειώνει και αυτή η εξόρμηση, που ήταν επιτυχία. Δεν είχε φίδι σήμερα, δυστυχώς είχε ένα νεκρό. Αλλά είχε πολλά ζώα που δεν περιμέναμε. Δηλαδή, όσα στοιχημάτισα ότι θα έχει πριν, δεν τα είχε, αλλά είχε εντελώς άλλα. Είχε νεογέννητο χελωνάκι, σχεδόν νεογέννητο χερμάνι. Είχε πρασινόσαυρα, ωραία πράσινη σε ευολικό σημείο. Εντάξει, στα γκέκο τα είχε και τα δύο. Τα κοινά βατράχια τα είχε. Και φρύνου στο νερό, που δεν το περιμένεις. Σκαντζόχυρος. Πολλά λοιπόν. Και συγχωνεύεται και με την προηγούμενη εξόρμηση στο ρέμα Τούμπας που είχε πάρα πολλές γραμματές νεροχελώνες. Που είχε νερόφιδο ωραίο. Είχε καταρχήν το βοτσαλάκι, αλλά πιστεύω θα το έχει βγάλει τώρα. Και διάφορα άλλα ζώα. Και εκεί είχε πρασινόσαυρα που δεν το περιμέναμε. Γενικώς, φθινοποριάζει, δροσίζει ο καιρός. Βλέπετε, βγαίνουν και τα κάπως πιο ψυχρόφυλλα, δηλαδή όπως οι φρύνοι. Και στο προηγούμενο χέρπινγκ εδώ είχε χωματόφρυνο.
Έχει, σιγά σιγά βγαίνουν. Άρα μπορεί αργότερα να βγουν και σαλαμάνδρες, τρίτονες κλπ. Πάντως στην πόλη, σχεδόν μέσα στην πόλη τουλάχιστον και στην Ιβανέτ, δεν βγήκαν οι τρίτονες. Σε πιο εξωμέρη μπορεί να είναι πιο δροσερά, σε υψόμετρα μπορεί και να έχουν βγει. Αλλά σε υψόμετρα που είμαστε και εδώ ακόμα που έχει λίγους, δεν νομίζω να έχουν βγει. Καλά πάμε λοιπόν, έχει πολλά ζώα. Πιο πολλά σχέση με το καλοκαίρι, τώρα αρχίζουμε να φτιάχνουμε. Για κάποιο μικρό χρονικό διάστημα, δηλαδή πριν έρθουν τα μεγάλα κρύα, θα έχει ζώα και θα βρίσκουμε. Και θα συνεχίσουμε κι αλλού φυσικά. Γεια σας.